Εχθρικό αεροσκάφος από δυτικά. Προσοχή! Εχθρικό αεροσκάφος. Γυρίστε πίσω. Αρχηγείο περιοχής 88. Οπλισμένων των αναστατικών δυνάμεων κινούνται προς βορρά από το σημείο 111β της νότιας Μεραρχίας. Εδώ συν καζάμα της Μεραρχίας Ζερό. Συν καζάμα της Μεραρχίας Ζερό. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να περάσω. Συμβαίνει πολύ συχνά αυτό και με κάνει έξω φρενών. Το καλό που τους θέλω είναι να μην πλησιάσουν το στόχαστρό μου. Αυτό αξίζει περίπου 600.000 δολάρια. Βλέπω το διάδρομο προσγείωσης. Έρχομαι με τα φτερά στις 7 μοίρες. Ανοίγω τις υποδοχές πτερυγίων. Πτερύγια στις 30 μοίρες. Ανοίγω καταπακτή. Κατεβάζω μοχλό. Βγάζω τους τροχούς. Προσγειώνομαι. Περιοχή 88.
Να, ένα σαμουράι που μάχεται για το μέλλον μέσα στην καυτή άμμο της έρημου. Είσαι και πολύ φωτογενής, α. Ιαπωνέζος είσαι. Είμαι σίγουρος πως έχεις πολύ καιρό να δεις Ιαπωνέζο. Με λένε Γκο Μιτσούκι, δουλεύω για το πρακτορείο NP. Μιτσούκι. Μπορείς να με λες Ρόκι, όπως με λένε οι φίλοι μου. Φτάνει τώρα, σταμάτα. Δεν μου αρέσουν οι φωτογραφίες, Ρόκι. Σταμάτα, εντάξει. Μη μου κάνεις τη ζωή μου δύσκολη, το ψωμί μου βγάζω με τις φωτογραφίες. Φωτογράφησε αυτόν εκεί τότε. Είναι πολύ καλύτερο θέμα. Καίγεται το αεροπλάνο. Είναι το Skyhawk, το μπλε. Καλά, Γκρέγκ. Εδώ είμαι. Κατάφερα και με πέτυχα στο θόλο και ένα θάλασσο από βλήμα μπήκε μέσα στο κράνος μου. Ινόπνευμα θέλεις, ε. Πιάσε. Ευχαριστώ. Πρέπει να περιποιούμε το κορμί μου. Έτσι πρέπει για να ζήσεις πολλά χρόνια. Πολύ μετσούζι. Είναι πιο δυνατό από τροντικό μαλλιόν. Πιάσε. Εμπρός, γεμίστε τα ντεπόζιτά μου. Θα απογειωθώ πάλι. Είναι ένα σωρό τάγκς εκεί πέρα. Μόλις έλειψαν τη φωτιά, ακόμα δεν έκαναν έλεγχο και θες να απογειωθείς και πάλι. Ανάθεμάτο! Ήταν ανάγκη να διαλυθεί τώρα που προσγειώθηκα. Πάντα τσαμί. Πάντα τσαμί. Πάντα τσαμί. Φροντίστε για το αεροπλάνο. Αξίζει πιο πολύ από όσο όλες είναι. Μουσάτε! Κτηνά άνθρωπε! Μάξι! Το αεροπλάνο σου τελείωσε. Όχι, μόλις. Μόλις πριν από ένα μήνα αγοράστηκε. Όχι. Έχω δει επιχειρήσεις στο Βιετνάμ και στην Αφρική, αλλά τέτοια τρελά πράγματα δεν τα είδα πουθενά. Σε φνιδιάσαμε, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά αυτά συμβαίνουν εδώ κάθε μέρα, Ρόκι. Ολόκληρα χρόνια και τρεις μήνες ακόμα. Δύο χρόνια πέρασαν. Συνεχίζω να σκοτώνω! Θέλω να γυρίσω σπίτι μου στην Ιαπωνία. Να γυρίσω και να με σώσεις και αυλαβείς. Και οι δυο σας έχετε αξιοθαύμαστες επιδόσεις. Η σχολή αυτή δεν έχει τίποτα άλλο να σας διδάξει. Αυτός εδώ είναι ο κινητής. Ναι, ναι, το βλέπω. Εντάξει. Αυτό που χρειάζεστε τώρα είναι περισσότερη μελέτη και περισσότερη πείρα. Και σύντομα ελπίζω ότι θα πετάτε πάνω από όλο τον κόσμο.
Ρίοκο, θα είμαι πίσω στην Ιαπωνία μεθαύριο. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Εσύ, μα τι κάνεις εκεί, Α, κατάλαβα. Δεν βλέπεις την ώρα να γυρίσεις στην πατρίδα για να δεις την καλή σου. Έτσι, φιλαράκο μου. Όχι, κάθε άλλο. Καλά, καλά. Πάντως, σε θαυμάζω που την κατάφερες. Η κόρη του πρόεδρου της αεροπορικής εταιρείας Γιαμάτο. Βρίσκεσαι στον δρόμο της επιτυχίας, φιλαράκο. Χρυσάκι, όχι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όχι. Έλα τώρα, στα αστεία το είπα. Ούτε καν μιλήσαμε για γάμο με τη Ριόκο. Μόνο οι πτήσεις με απασχολούν αυτή τη στιγμή. Μόνο οι πτήσεις. Ίσως αυτό να είναι το προτέρημά σου. Δεν έχεις καθόλου φιλοδοξίες. Αν ήμουν εγώ στη θέση σου, θα κοίταζα να υποφεληθώ. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Θαυμάζω τη ζωτικότητά σου, φίλε. Πάντως τώρα είμαστε σε θέση να βρούμε μια πρώτη τάξης δουλειά σαν πιλότη στην εταιρεία Γιαμάτο. Τι λες, βγαίνουμε έξω απόψε να πιούμε και να μεθύσουμε, φιλαράκο. Αυτό είναι μια πολύ καλή ιδέα, φίλε μου. Πάμε να πιούμε ακόμα ένα. Έλα, έλα, έλα. Okay. Φέρτε να πιούμε μία ουίσκι μεθαύριο. Αποχαιρετώ το Παρίσι. Hey, Σιν. Ξύπνα και υπόγραψε αυτό το χαρτί. Τι είναι. Αν υπογράψει αυτό το χαρτί, θα σε αφήσω να κοιμηθείς. Η άδεια μας για τη διανυκτέρευση είναι. Έλα, υπόγραψε. Άδεια για διανυκτέρευση. Έτσι. Θα πίνουμε όλη τη νύχτα. Έτσι. Έτσι, μπράβο, αγόρι μου. Έτσι, μπράβο. Κράτα και το δικό του, σε παρακαλώ, Είσαι ο Σιν Καζάμα. Έτσι. Εσύ ποιος είσαι? Πρέπει να έρθεις τώρα μαζί μας. Έχεις υπογράψει συμβόλαιο μαζί μας. Τι συμβόλαιο μου λες? Κάποιο λάθος κάνετε. Είμαι εκπαιδευόμενος πιλότος της αεροπορικής εταιρείας Γιαμάτο. Από τα μεσάνυχτα έπαψες να ανοίξεις τη Γιαμάτο. Έχεις υπογράψει συμβόλαιο με τη Λεγιώνα των Ξένων του Ασιατικού Βασιλείου. Μην κάνεις τον κουτό. Έλα. Όχι, αδύνατον. Ποτέ δεν υπόγραψα εγώ τέτοιο συμβόλαιο. Να, υπογραφή σου. Υπέγραψες το συμβόλαιο. Είσαι υποχρεωμένος να υπηρετήσεις την πολεμική αεροπορία του Ασιατικού Βασιλείου. Δεν έχω υπογράψει τίποτα, όχι. Κύριε Καζάμα, θέλεις να σε εκτελέσω επιτόπου σαν λιποτάκτη, τι λες? Μα δεν υπέγραψα, όχι, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο, όχι. Η άδεια μας για διανυκτέρευση είναι. Έλα, υπόγραψε. 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 Ο Κανσάκη. Γιατί. Γεια σου. Άκουσα τη φωνή σου. Μπορώ να περάσω. Θες παρεούλα? Έλα. Μα τι, συμβαίνει τίποτα? Όχι τίποτα.
Ωραία μηχανή. Σου θυμίζει την Ιαπωνία, ε. Φυσικά. Μίλησέ μου για την Ιαπωνία. Πες μου ό,τι να είναι. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Κάτι, ό,τι να είναι. Τι να σου πω. Έχω 3 χρόνια να πάω στην Ιαπωνία. Τα κεντρικά γραφεία μας είναι στην Αγγλία. Και όλες οι αποστολές μου τελευταία είναι στην Ευρώπη και όχι στην Ιαπωνία. Έτσι, ε. Κατάλαβα. Έχεις οικογένεια στην Ιαπωνία? Όχι, δεν έχω. Είναι στο εξωτερικό? Όχι, ποτέ δεν είχα οικογένεια. Δεν γνώρισα οικογένεια, εντάξει. Ούτε ξέρω καν πως ήταν η μητέρα μου. Με συγχωρείς. Ίσως δεν έπρεπε να σε ρωτήσω. Μίλησέ μου για την Ιαπωνία τώρα. Αναπτέρωσέ μου λίγο το ηθικό. Είσαι ο Ρόκι. Εγώ είμαι ο Σάκη Βασουτάλ, αντισμήναρχος της Ασιατικής Πολεμικής Αεροπορίας. Και διοικητής αυτής της αεροπορικής βάσης. Χαίρο πάρα πολύ, αντισμήναρχε. Τι γυρεύει εδώ ένας Ιαπωνέζος ρεπόρτερ? Εδώ βρίσκεται η μοναδική μισθοφορική πολεμική αεροπορία του κόσμου. Και άκουσα ότι έχετε έναν καλό Ιαπωνέζο πιλότο. Για τον Σιν Καζάμα μιλάς? Ναι, τον γνώρισα ήδη. Ρόκι, έχεις την άδεια μου να κάνεις ό,τι ρεπορτάζ θέλεις. Αλλά να ξέρεις ότι εδώ είναι σκέτη κόλαση και δεν μπορώ να αγγιθώ για την ασφαλεία σου. Στις διαταγές σας. Αν χρειαστείς κάτι ή οτιδήποτε, να πας στην αποθήκη του Μακόη στην άκρη της βάσης. Εκεί έχουν σχεδόν τα πάντα. Έχουν ακόμα και φιλμ? Έχουν από χαρτί υγείας μέχρι πυρηνικές κεφαλές. Είσαι ελεύθερος. Ο κύριος Μακόη. Μάλιστα. Εσύ είσαι ο ρεπόρτερ. Λοιπόν, ήμουν σίγουρος ότι θα αρχώσουν. Γιατί? Το γιατί δεν σε αφορά. Θέλω 50 ρολά φιλμ τραϊέξ των 35 χιλιοστών. Εντάξει. Συνήθως οι ρεπόρτερς έχουν αρκετό φιλμ μαζί τους όταν ταξιδεύουν. Ποιος είσαι εσύ? Μίκη με λένε. Χάρηκα πάρα πολύ. Μα πώς είσαι τόσο ντροπαλός? Για το φιλμ που είπες, όταν έγινε το ατύχημα χθες, άφησα την τσάντα μου στον καυτοήλιο για πολλή ώρα και 200 ρολά φιλμ καταστράφηκαν. Πάνε, χαθήκανε. Εδώ ένα λάθος μπορεί να σου κοστίσει τη ζωή σου. Μήπως είσαι κι εσύ φίλος του Σιν? Μα, γιατί ρωτάς για το Σιν? Με ανησυχεί ο Σιν. Έχω πάει σε πολλά πεδία μαχών και έχω δει πολλούς άντρες με στολή. Ο Σιν δεν έχει μάτια στρατιώτη, είναι διαφορετικός από όλους εσάς. Πολύ διαφορετικός. Κόβει το μάτι σου, ρεπόρτερ. Ο Σιν δεν είναι σαν το Μίκη από εδώ, δεν πολεμάει, το θέλει. Τι ξέρεις γι' αυτόν? Όλοι όσοι υπηρετούν εδώ έχουν κάποιο παρελθόν, αλλά κανείς τους δεν μιλάει γι' αυτό. Κανείς δεν λέει τι έκανε πριν. Καταλαβαίνω. Τα φιλμ σου. Ευχαριστώ πολύ. Έχω άλλα 300 ρολά. Έλα να τα πάρεις όποτε θέλεις. Ευχαριστώ πολύ. Έχει για... Για να δούμε τώρα. 50 ρολά φιλμ. Δεν μου λες, γιατί είσαι τόσο καλός με τον ξένο γερο Μακόη? Μα εγώ έβαλα την τσάντα του στον ήλιο και χάλασε το φιλμ του. Έβγαλα πολύ μεγάλο κέρδος σε αυτή τη δουλειά. Α. Βλέπω πτήσεις σε σχηματισμό. Τι είναι, νεοσύλλευτοι? Αυτά είναι BAC-19. Γέρικα άλογα των ουρανών, τα ξανά στείλαν πάλι στη μάχη. Για την Αφρική τα χρειάζονται αυτά τα αεροπλάνα. Σταμάτα! Δεν είμαστε ζώα του τσίρκου, φίλε. Θα σου σπάσω τη μηχανή, ακούς? Σοβαρά! Σιγά, ηρέμησε. Γερο Μακόη, πού είναι ο Σιν?
Έφυγε για αποστολή. Κάποια επιθετική αποστολή και δεν έχει επιστρέψει ακόμα. Δεν γύρισε ακόμα. Μα ο Σιν είχε πάει και χτες σε νυχτερινή αποστολή. Τι συμβαίνει με αυτόν? Πολύ ωραία. Μπορείς να μάθεις πολλά από αυτόν, Μίκη. Σάγκη. Τι πράγματα είναι αυτά, Γιατί δεν απάλλαξες τον Σιν από την αποστολή? Έχει παθεί υπερκόμωση πια. Άκουσε με, Μίκη. Εδώ σε αυτή τη βάση ο καθένας από... Εμένα μου πέφτει λόγος αυτό, το ξέρεις εσύ καλά. Μα τι λες τώρα? Ο μόνος τρόπος για να ξεφύγεις από την περιοχή 88 είναι να αντέξεις 3 χρόνια ή να πληρώσεις 1,5 εκατομμύριο δολάρια αποζημίωση ή να ξεφύγεις στον άλλο κόσμο. Στον άλλο κόσμο, ακούς. Πολύ σύντομα τα έσοδα του ΣΥΝ από συμμετοχές τους οι αποστολές θα φτάσουν το 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Για μένα είναι το χρώμα του αίματος. Εντάξει, τελειώσαμε. Η μηχανή δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τελειώσαμε για σήμερα. Ναι, να το πούμε στο γέρο, να έρθει να κάνει η επιθεώρηση. Βέβαια. Πάω να το φωνάξω. Επιτέλους, σε βρήκα. Πάρε γρήγορα αυτές τις βαλίτσες από εδώ και πηγαίνετε σε εκεί, σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει. Εντάξει. Πρέπει να τις βάλεις μέσα στο αεροπλάνο. Καλά. Καλά, εντάξει. Ριόκο! Μπαμπά! Ο βοηθός μου δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Μα τότε... Μαθητευόμενος πιλότος είμαι. Καζάμα με λένε. Χάρηκα πάρα πολύ για τη γνωριμία σας. Με συγχωρείς, δεν το ήξερα. Είμαι δικαιολόγητη. Ζητώ συγγνώμη για την κόρη μου. Είμαι ο Τζουκούμο της εταιρείας Γιαμάτο. Η καρδιά μου πάει να σπάσει. Και θέλεις να γίνεις πιλότος τζετ? Τα τζετ πετάνε με τρομακτικές ταχύτητες, ξέρεις. Άλλο πράγμα η ταχύτητα των τζετ και άλλο αυτό εδώ το πράγμα. Ριόκο, πανέμορφέ μου, άγγελε. Έχω τελείως αλλάξει από το παρελθόν, βουτυγμένος στο αίμα και στον καπνό. Καμένος από τις φωτιές του μίσους και της κακίας. Έχω καταντήσει όργανο του διαβόλου.
εσύ. Σήμερα γύρισες χωρίς ούτε μια γρατζουνιά. Μπράβο σου. Αλήθεια, έχω μερικά καλά σάιντ γουίντερ. Θα αγοράσεις. Ξέρεις κάτι, γερό Μακόη. Αν συνεχίζεις να πουλάς τέτοια όπλα, σίγουρα θα καταλήξεις στην κόλαση κάποια μέρα. Περιοχή 88 είναι εδώ. Σκέτη κόλαση. Δηλαδή είμαστε ήδη στην κόλαση. Μην το ξεχνάς αυτόν, ιερέ. Ναι, δεν έχεις άδικο. Πόσα θέλεις. Τώρα μιλάς λογικά. 50 δολάρια τη χιλιάδα θέλω. Πολύ φθηνά είναι. Σίγουρα δεν είναι λατωματικά, ε. Έχω πουλήσει ποτέ βλήμα που δεν είναι καλό. Γιατί με προσβάλλεις τώρα, ε, γιατί. Έλεγα ένα όχι. Που προσέκρουσε αλλά δεν έσκασε. Σε παρακαλώ, μπορείς, μην ανακατεύεσαι στις δουλειές μου. Γερο Μακόη, ας πούμε ότι δεν μιλήσαμε ποτέ γι' αυτό. Εντάξει, σύμφωνοι. Μην το λες αυτό. Μα τι έχεις, εναντίον μου και μου χαλάς τις δουλειές, ε. Κάθε μέρα παίζουμε τη ζωή μας κορώνα γράμματα. Ένα σκάρτο υλικό μπορεί να γίνει μοιραίο για μας. Σκότωμα θέλω κάτι τύπιστα γι' αυτόν. Είναι αλήθεια ότι ο Μπόρις δεν μπορεί να κοιμηθεί με σβηστά φώτα, ε. Λέει η γερο Μακόη ότι αν σβήσει τα φώτα φοβάται ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να γυρίσει αυτό το σκοτάδι. Φοβάται. Φαντάσου ένα τύπο σαν τον Μπόρις που έχει τόσο άγριο πρόσωπο να φοβάται. Αστείο. Και τώρα θα σας εξηγήσω τον επόμενο στόχο. Νότια Μεραρχία, σημείο 11 γάμα, η βάση πυράβλων εδάφους αέρος. Ακριβώς μέσα στο στόμα του λύκου. Και να περάσεις μόνο δίπλα από αυτό το σημείο, μια βροχή από πυράβλους θα έρθει κατά πάνω σου, κατά πάνω σου. Αύριο το απόγευμα η πολεμική αεροπορία ΣΛΑΝ θα ξεκινήσει μια στρατιωτική επιχείρηση. Πρέπει οι απώλειές μας να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες. Γι' αυτό η βάση αυτή πρέπει να καταστραφεί. Με άλλα λόγια, θα θυσιαστούμε για να προστατεύσουμε την κρατική πολεμική αεροπορία. Εύκολα τα λες. Δύσκολο όμως να γίνουν. Όλοι εσείς εδώ είστε έμιστοι πιλότοι. Καλοπληρωμένοι μάλιστα. Μέλη της Λεγεώνας των Ξένων. Δεν πρέπει να το ξεχνάτε αυτό. Η πτήση θα γίνει σε 2 ώρες από τώρα. Οι εθελοντές μπορούν να σηκωθούν τώρα. Εμοιβή θα είναι διπλάσια από τη συνηθισμένη. 20.000 δολάρια. Κοίτα να βγάλεις καλές φωτογραφίες. Ίσως δεν γυρίσουμε ποτέ. Θα φροντίσω να στείλω τις φωτογραφίες στους δικούς σας. Κύριε Βασίλη, μωρό, 8 και 30. Ώρα να πηγαίνουμε. Εδώ ελέγχος πτήσεων, Blue 1, μπορείς να απογειωθείς. Blue 2, προχώρα στο διάδρομο και απογειώσου. Αγαπητοί μου,
θέση. Λες να στείλουν καταδιοκτικά για να μας χτυπήσουν. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις. Ο στόχος μας σήμερα είναι η αποθήκη εφοδιασμού για την ανάπτυξη των πυράβλων εδάφους αέρος. Κανονικά, αν έχεις πυράβλους εδάφους αέρος, δεν σου χρειάζονται τα καταδιοκτικά. Σε λίγο θα μπούμε στον εχθρικό ένα αέριο χώρο. Πρέπει να πετάμε πιο χαμηλά, για να μας χτυπήσουμε τους πυράβλους. Έλα τώρα, τον πεις εμένα τι θα κάνω. Στόχος εν όψη. Κατεβαίνω σε χαμηλό υψόμετρο. Αυτό το πουλάκι είναι δικό μου. Όλο δικό μου. Έτσι λες. Εγώ θα κερδίσω το χρηματικό έπαθρο. Επίδοση! Εχθρικά αεροσκάφους σε χαμηλό υψόμετρο μπαίνουν στον εναέριο χώρο μας με υπερχητική ταχύτητα. Καλή πιλότη, θάνατοι λεγιώνα των ξένων. Κι όμως δεν έχουν καμιά ελπίδα. Εμβέλεια 10, 5... Τώρα, χτύπα τους, πάτα το κουμπί. Βγήκαν στη βάση, πέρασαν το αμυντικό μας σύστημα! Πώς? Εντάξει. Συν, σε παραδέχομαι. Χάρη στην ιδέα σου για τα πτυσσόμενα φτερά καταφέραμε και περάσαμε το πράγμα τους. Και εσύ είσαι σπουδαίος, μπορείς. Ευτυχώς που ξέραμε ότι με τα Crusader μπορεί να πετάς και με διπλωμένα φτερά. Νίκη, εσύ μας κάλυπτες πετώντας επάνω μας. Άφησα το χοντρό κυνήγι σε εσάς και κυνηγούσα μύγες, φίλοι μου. Κατάλαβα. Γι' αυτό δεν είχαμε επιθέσεις από πάνω ενώ πετούσαμε με τα φτερά μας διπλωμένα. Ακριβώς έτσι έγινε. Τώρα θα πρέπει να μοιραστούμε το χρηματικό έπαθλο οι τρεις μας, μπορείς. Όχι. Στα δύο θα μοιραστεί το έπαθλο. Τι είπες? Μπορείς. Αν δεν μας είχε καλύψει ο Μίκη, θα ήμασταν μακαρίτες τώρα. Μπορείς. Εντάξει, συν, δεν πειράζει. Τέτοιος άνθρωπος είναι ο Μπορείς. Εξάλλου, εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα έπαθλα. Ούτε κι εγώ τότε το θέλω. Μπορείς, δικό σου όλο το έπαθλο. Είσαστε βλάκες και οι δύο. Δεν καταλάβατε. Είπα θα μοιραστείς τα δύο. Εσείς οι δύο θα το μοιραστείτε το έπαθλο. Μπορείς. Χτυπήθηκα. Δέχτηκα δύο βλήματα στο αριστερό τείχωμα. Είναι σοβαρό. Είναι καλό να έχεις φίλους. Να έχεις φίλους που μαζί τους έχεις περάσει από την κόλαση. Βρίσκεστε τους φίλους σήμερα, αλλά αργά ή γρήγορα κάποιος πεθαίνει. Πεθαίνει πρώτος. Ίσως αυτά έχει ο πόλεμος. Αυτά είναι ο πόλεμος και είναι κρίμα. Γι' αυτό δεν ήθελα να έχω φίλους. Όταν σβήνω τα φώτα, όλοι αυτοί οι φίλοι που χάθηκαν αρχίζουν και γυρίζουν πίσω. Αυτός και αυτός και είναι σαν να λένε «Γεια σου, Μπορείς». Γεια σου, Μπορείς, Μπορείς. Τι γίνεσαι? Και τώρα φεύγω. Τώρα θα μπορέσω να κοιμηθώ ήσυχα. Θα μπορέσω. Μπορείς, τραβά πίσω το κοντρόλ αμέσως. Συν,
Όταν γυρίσεις πίσω, σβήσε τα φώτα στο δωμάτιό μου. Μπορείς. Η αποστολή πέτυχε. Με την καταστροφή αυτής της βάσης κόπηκε γραμμή ανεφοδιασμού του εχθρικού μετόπου και έτσι ο εχθρός αναγκάστηκε να οπισθοχωρήσει. 10 πλάνα συμμετείχαν στην αποστολή και μόνο 2 επέστρεψαν. Φροντίστε να ξεκουραστείτε μέχρι την επόμενη αποστολή. Μα δεν έχει καθόλου αισθήματα αυτός ο άνθρωπος, καθόλου δεν σκέφτεται ποτέ όλους αυτούς που σκοτώθηκαν, ποτέ! Του Μπόρις τα πράγματα είναι αυτά. Ναι, αλλά δεν είχε αφήσει καμία διεύθυνση να τα στείλουμε. Θα τα κρατήσουμε προσωρινά στην αποθήκη. Σταμάτα! Καληνύχτα, Μπόρις. Καλή σου νύχτα. Σέιν, με συγχωρείς για αυτό που έκανα, δεν ήξερα. Δεν πειράζει. Ο Μπάξης στέκεται εκεί και περιμένει τους συντρόφους του που πήγαν σε αυτή την αποστολή. Κατάλαβες τώρα? Μα δεν πρόκειται να γυρίσουν ποτέ όπως φαίνεται. Αναρωτιέμαι τι ζωή ζούσαν πρώτα αυτοί που χάθηκαν. Ποιος να ξέρει, άραγε. Υπάρχουν κάθε λογής άνθρωποι σε αυτή τη βάση, Ρόκι. Πρώην στρατιώτες, κληρικοί, μποξέρ, ακόμα και ανώτερα στελέχη της μαφίας. Ποτέ δεν μιλάνε για τον εαυτό τους. Αλλά όλοι έχουν σοβαρούς λόγους που βρίσκονται εδώ. Όλοι. Εσύ, Σιν, τι λόγους έχεις? Στο Τόκιο τώρα κάνει ζέστη, άραγε, ποιος ξέρει. Γιατί ζήτησες να με δεις, Καντζάκι? Τι θα πάρετε? Ένα καφέ, παρακαλώ. Αμέσως. Ακού, Ριόκο, δεν νομίζεις ότι είναι καιρός να ξεχάσεις επιτέλους τον Καζάμα? Πέρασε κιόλας ένας χρόνος. Φοβάμαι πως θα αρρωστήσεις αν συνεχίσεις να στεναχωριέσαι τόσο πολύ. Γι' αυτό ζήτησες να με δεις? Για να μου πεις αυτό το πράγμα, ε? Κάνεις λάθος με αυτά. Ο Καζάμα είναι πολύ στενός φίλος μου, αλλά ακόμα κι εγώ πολλές φορές, ξέρεις, δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος. Κι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτεσαι εσύ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ίσως επειδή δεν με προσέχεις όσο θα έπρεπε, Ριόκο. Τι θέλεις να πεις? Ένας τύπος σαν αυτόν ποτέ δεν θα σε κάνει ευτυχισμένη, Ριόκο μου. Ένας τύπος σαν αυτόν? Δηλαδή. Συγγνώμη που άργησε λίγο. Άκου, Καντζάκι. Η γυναίκα νιώθει ευτυχισμένη όταν βρίσκει κάποιον που την εμπιστεύεται και που της ανταποδίδει αυτή την εμπιστοσύνη. Κι εγώ έχω πάντα εμπιστοσύνη στο Σιν. Αυτός ο τύπος. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα ζωντανός ή όχι. Πώς είναι δυνατόν να λες τέτοιο πράγμα, πώς είναι δυνατόν? Μα... Φεύγω τώρα. Δεν θέλω να έχω καμιά υποχρέωση σε σένα. Δεν θέλω να μου πληρώσεις ούτε τον καφέ μου. Γεια σου. Θα μου το πληρώσεις αυτό. Θα σε κάνω να έρθεις γονατιστή να μου ζητήσεις συγγνώμη. Γερό, βάλε λίγα σάιντ γουίντρα στους πυλώνες μου, σε παρακαλώ. Ευχαρίστως. Λοιπόν, Μίκη, έμαθες τα νέα? Ποια νέα? Ο Σίνι χρειάζεται μόνο 20.000 στην καρτέλα του για να φτάσει στο 1,5 εκατομμύριο. Πότε κατάφερε και μάζεψε τόσα πολλά? Για να πάρει τις 20.000 δεν έχει παρά να καταρρύψει 5 αεροπλάνα ακόμα. Και να σκοτώσει 5 ανθρώπους.
Λοιπόν, ο φίλος μας θα μπορέσει να φύγει σε λίγο από εδώ. Φυσικά, αν καταφέρει να μείνει ζωντανός μέχρι τότε. Ξέρεις κάτι, γερό, εσύ σίγουρα θα πας στην κόλαση. Άλλη μια κατάρριψε. Μόνο ακόμα μία μένει. Ακόμα μία και θα φτάσω στο 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Ριόκο, γυρίζω στην πατρίδα. Γυρίζω κοντά του. Συγχώρεσέ με. Είσαι ο τελευταίος. Ποτέ δεν θα ξανασκοτώσω πια. Τέλος. Τέλος. Γι' αυτό σου ζητώ να με συγχωρέσεις. Τα πυρόβολα μου είναι άδεια. Αυτό είναι το κουζέ, ήταν το σύμπ. Χτυπήθηκε και βλέπω. Πάμε γρήγορα. Ευτυχώς τα κατάφερα. Γέρο, πόσο γρήγορα μπορείς να επισκευάσεις το αεροπλάνο? Θα αργήσει πολύ. Αν βιάζεις όμως πρέπει να αγοράσεις καινούριο. Θα σου στοιχίσει 500.000 δολάρια ένα καινούριο σύγχρονο αεροπλάνο. 500.000 δολάρια και χρειαζόμουν μόλις 20.000. Μην κάνεις έτσι. Είσαι τυχερός που είσαι ακόμα ζωντανός, φίλε μου, ηρέμησε. Για να βγάλω 500.000 δολάρια, πόσους ακόμα ανθρώπους πρέπει να σκοτώσω, ε! Πόσους! Κύριε Καζάμα, αυτό το κράνος είναι κάτι που προστατεύει τη ζωή σου. Κοίτα τη δουλειά σου εσύ! Για τη δική σας τη ζωή να νοιάζεστε όλοι, όχι για τη δική μου, εντάξει! Ο καημένος είναι πολύ άτυχος. Αυτοί οι τρεις τύποι ίσως... θα γυρίσω στην πατρίδα. Πίσω στην Ιαπωνία. Εκεί που με περιμένει η Ριόκο. Θα το σκάσω από εδώ. Δεν αντέχω άλλο. Βαρέθηκα!
愛語れるその日まで」